Έτσι. Τρέχουμε, 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 τρέχουμε. Πάμε! Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στη μεσημβρινή ζώνη. Η τυράντα, εξαρτάται τι κοιλιά έχει ο καθένας, τι σκεμπέ έχει. Δεν είναι σκεμπές, δεν είναι κοιλιά. Τα μεγάλα εργαλεία μπαίνουν σε μεγάλα υπόστεγα. Ή δεν είναι πάχος, δεν είναι κοιλά, δεν είναι κοιλιά. Είναι εγκλωβισμένο ύψος. Έχει πάρα πολλά να πούμε. Πάρα πολλά να πούμε για αυτό το ζήτημα. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή για τις κοιλιές, όπως έχει πει και ο μεγάλος Οβελίξ, ο οποίος, όπως έχω πει και άλλη φορά, είναι Έλλην πολίτης, ο οποίος έπαιξε ως κοινοτικός στη Γαλατεία, από τη Γαλάτιστα Κοζάνης. Θέλω να πω ότι ο μεγάλος Οβελίξ, που οφείλει το όνομά του στον Οβελία, είχε πει: «Δεν είμαι χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης». Αυτό θα κρατήσουμε. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε μεγάλα, έχουμε καταπληκτικά. Έχουμε μεγάλα, ακούγεται κάπως σεξουαλικό. Όχι, 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 όχι. Έχουμε μεγάλα ψυχικά αποθέματα. Έχουμε μεγάλα κέφια. Έχουμε μεγάλα, να πούμε, σχέδια. Μεγάλα όνειρα. Έχουμε μεγάλα πράγματα να πούμε σήμερα. Και σήμερα δηλαδή. Πάμε μέχρι τις 2.30 να ανοίξουμε γραμμές, να κάνουμε μουχαμπέτι, να παίξουμε, να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Θέλω να σας πω ότι το δώρο μήνα από σήμερα και μέχρι το τέλος του μήνα, από τη Δευτέρα δηλαδή, είναι ένα καταπληκτικό αξίας 400 ευρώ κλιματιστικό inverter 12 BTU, BTMI, BTU ρε φίλε, ναι, επειδή είναι για σένα, BTU. Από την Klimart Home, η χορηγούκλα μας, ο Κώστας και ο Σες και η Daikin, η Klimart Home, στη Γραβιά 67-917-646. Κάντε οπωσδήποτε τη βόλτα σας από εκεί, έχει φέρει καταπληκτικά πλυντήρια Siemens. Κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε. Γραβιά 67, μπουκάρετε μέσα, του λέτε είμαι ακροατής του Κωστή και ακούω τα καλύτερα. Ψήξη, θέρμαση, δεν υπάρχει καλύτερο στο κλιματιστικό και ένα τέτοιο θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα με τα μηνύματα, με τα τηλεφωνήματά σας όλου του μήνα. Το δώρο εβδομάδας, Lithos Hotel & Spa. Εκεί πηγαίνετε, μία διανυκτέρευση με πρωινό, σε ένα καταπληκτικό πετρόκλειστο μέρος, φανταστικό, υπέροχο. Και βέβαια το δώρο ημέρας, το οποίο είναι μία σακουλάρα κρέατα από ένα από τα καλύτερα κρεοπολία στην πόλη. Δύο είναι, ένα είναι ο Μιχάλης στον Εύωσμο, το άλλο είναι ο Άγγελος στην Νεάπολη. Παίρνετε μία σακουλάρα κρέατα και γουστάρετε, γεμίζει τσιτσί το στομάχι σας. Ανδρέα Παπαδρέου, 125. Πάμε να πάρουμε γραμμές, πάμε να ανοίξουμε να μιλήσετε εσείς, 2.87.888 και βέβαια μετά τις 2.30, 3.25 πάμε να μιλήσουμε και σήμερα με Κώστα Βασιλόπουλο. Έχουμε αφήσει κουβέντα, δεν μιλήσαμε σχεδόν, όχι σχεδόν, καθόλου για τα αγωνιστικά του ντέρμπι της Κυριακής και για όσα γίνονται. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σε αυτή, δεν ρωτάω ποιος, γιατί ξέρω η απάντηση είναι αυτός! 1-0, ο εμπνευσμένος τίτλος της εκπομπής, κύριε Σκύρη. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Καλό στην καλό στη φωνή, καλό στη φωνή της εκπομπής. Πιστή στο ραντεβού, πιστή στο ραντεβού. Βέβαια, πιστή. Είναι πολύ ωραίο. Όλα καλά. Πολύ ωραίο μια γυναίκα να είναι πιστή. Και ένας άντρας βέβαια. Και στο ραντεβού βεβαίως, και γενικότερα. Βεβαίως. Είναι ωραίο ρε παιδί μου να είσαι ξεκάθαρος. Δεν θες να βεβαίως είσαι κάπου. Φύγε και πήγαινε αλλού. Δεν υπάρχει λόγος να είσαι και να κοροϊδεύεις. Λέω εγώ τώρα κάνοντας μια, να πούμε, βγαίνοντας λίγο στο χωματόδρομο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν. Σωστό. Τραγουδέψουμε. Να τραγουδήσουμε, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Αν το ξέρουμε. Αν το ξέρουμε. Αρχίζω. Αρχίζεις. Όλη η ερημιά και η πίκρα της ζωής μες στα δυο μου μάτια απόψε θα τη δεις κι όλη την αγάπη που έχεις κάνει δάκρυ μέσα στην καρδιά μου θα τη βρεις κι όλη την αγάπη που έχεις κάνει δάκρυ μέσα στην καρδιά μου θα τη βρεις. Δικό σου. Γύρισε κοντά μου, γύρισε. Πάρ' το. Κι άμα κουραστείς φύγε ξανά.
Με έχει πιάσει απελπισία η δική σου απουσία. Δικοπό μαχαίρι στη καρδιά. Με έχει πιάσει απελπισία η δική σου απουσία. Δικοπό μαχαίρι στη καρδιά. Αποθεώνεσαι. Φωνάρα Νάντια, φωνάρα. Χαμό κάνεις το μεσημέρι. Χαμό κάνεις, χαμό. Αν ήσουν αγή πατρί, θα σε πάντρευα. Κρίμα, κρίμα, είμαι παντρεμένη, κρίμα. Αλλά θα το θεπάσουμε, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αύριο θα πούμε το τραγούδι που λέει «Κρίμα που σε παντρεμένη, κρίμα». Οκ, το κλείνουμε από σήμερα. Έγινε, ρεζερβέ. Άγιε φιλάκια πολλά. Γεια σου, Νάντια. Γεια σου, Νάντια. Σε σημείωσα ήδη, φιλιά. Τι ωραία. Γεια σας. Χαίρετε. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλώς το πουλέν. Καλώς τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Alles gut. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles war wunderbar. Nun dieses Wort sage ich nichts anderes. Alles war wunderbar. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μιτσάκο, είσαι σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση, απλώς να πω έτσι ένα αθλητικό να σου κοφτώ στο γλίγορο, έτσι όμως και ωραία καλύτερα. Αυτό είναι και το μακαρονάκι, δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, χτες βασικά ήταν ήπια, ήταν η βία. Και φυσικά ότι άμα γινόταν και του κάναμε εμείς κάτι αντίστοιχο, ακόμα θα ήταν τραυματισμένοι και δεν θα βγαίναν ποτέ και θα παίρνουν το παιχνίδι άνευ αγώνος. Εννοείται ότι δεν θα προσέγγιζαν καν, θα κατέβαναν, θα έκαναν τους πεθαμένους έξω από το πούλμαν, ότι τους χτύψε κεραυνός, ότι έπαθαν βροχοκύλι, ότι έπαθαν να πούμε, ξέρω εγώ, αιμορροίδες, ότι έπαθαν καταράκτη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το συζητάω. Έξι βαθμού αφαίρεση, κλασικά ο νόμος αφήνει κατευθείαν. Καλά. Αυτοί θα προσέχουν το δεύτερο γύρο στην Τούμπα. Να μην τσιμπήσουν και κάνουν τις βλακίες αυτές. Γιατί εμάς ο νόμος αφήνει την ίδια στιγμή. Ο αφαίρεση ισχύει τώρα. Και θα το βγάλουν τον νόμο εκείνη τη στιγμή. Αυτοί είναι ικανοί, είναι ικανοί. Καταρχήν αυτό περιμένουν, αυτό προσδοκούν. Να πέσουμε στην παγίδα. Γιατί αυτοί δεν θα τιμωρηθούν ποτέ. Εδώ είδε τι έγινε. Θα τα πούμε μετά με τον Βασιλόπουλο. Αυτός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του Τζίλου πήγε και έκανε μήνυση στους αστυνομικούς και στον Τζίλο. Δηλαδή. Δεν γίνονται αυτά. Αυτός είναι ένας κλέφτης όταν άμα πιάσει ένα κλέφτη στο σπίτι και το χτυπήσει. Λοιπόν, σε κάνει μήνυση γιατί δεν έχει δικαίωμα να το χτυπήσει. Να σε βιάσει, έχει δικαίωμα όμως. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Μήνυση γιατί, ρε. Γιατί δεν έμεινε περισσότερο καιρό έξω. Έλατε! Έτσι, 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 έτσι. Εδώ, εδώ που θα δουν ιδιαίτερη προσοχή, δεν τσιμπάμε. Όχι, όχι, γιατί αυτοί θα βγάλουν την τιμωρία την ίδια μέρα πριν κάνει τίποτα. Δηλαδή έχουν λιποθυμίσει από το σπίτι, έχουν λιποθυμίσει τον άνθρωπο. Αυτοί θα αφαιρέσουν βαθμούς από τη βαθμολογία, βαθμούς Κελσίου, βαθμούς μοιοπίας! Έτσι! Να αφαιρέσουν. Έτσι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται μέχρι το δεύτερο γύρο. Θα κάνουν και αλλού ήττες. Θα έχουμε πολύ κλάμα. Θα έχουμε μετά. Μιτσάκο, πολύ κλάμα. Πες δώσε μου, τα τρία τελευταία ψοφία να σε βάλω στην κλήρωση. Φία νου lines. Φιλιά, σε χαιρετώ. Yeah, cheese, γεια σου, Μιτσάκο. Να σε καλά, να σε καλά, φιλιά. Γεια σα, χαίρετε. 2310-287-888. Προλαβαίνουμε στο μισάωρο. Τρέχουμε αυτήν οι ρυθμοί. Μπαμ, μπαμ, παίζετε. Σε βάζω την κλήρωση. Είτε για το τσιτσί για τα κρέατα τη ημέρα που θα κληρωθεί στο τέλο. Είτε για το δώρο σε εβδομάδα που είναι λίθο υπέροχο. Διήμερο, μία διανυκτέρευση με πρωινό στο παλαιό Αγιο Θανάσιο. Μου γράψε ένα φίλο. Χθε μην το λε καημά ξαλάν, αλλά βόρα. Εντάξει, αδερφέ μου. Εντάξει. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Η ελληνική ονομασία, αλλά όλος ο κόσμος το λέει Καμάκ Τσαλάν. Πλέον έχουμε εξοικειωθεί με την ονομασία αυτή. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέμε Καμάκ Τσαλάν δεν είναι ελληνικό. Δεν κάνουν οι λέξεις τη διαφορά. Αλλά οκ, okay. Βόρας λοιπόν, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Και το δώρο μήνα που είναι το κλιματιστικό από την Climart Home. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Χρήστο τον Γκιάτα, στην κορυφαία εταιρεία Alloys, στην Καλόε, και να ευχηθώ. Να ευχηθώ καλόε γιορτές, να σας ευχηθώ. Καλόε γιορτές, καλόε χρονιά, μία καλόε χρονιά. Χριστάρα μου, σ' αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Πάμε, γεια σας, ναι. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι σου έρχεται ρε παιδί μου, δεν σου έρχεται αμέσως. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι, γιατί. Έχεις αμφιβολία. Έχω, ναι, έχω. Γιατί αγόρι μου, άμα αρχίσουμε. Είμαι εγώ, ποιος είμαι, τι κάνω, πού πάω. Ναι, γιατί υπάρχω, πού πάω. Γιατί, τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος. Κοίταξα, μπορώ να μιλήσω πολύ, Τατμπάν.
Κοίταξε, αυτό με εμένα στο μικρόφωνο είναι αδύνατο που λες. Καταρχήν να σου πω κάτι, δεν ξέρω τώρα, άκου να σου πω τώρα. Να μου πεις. Εγώ έχω γνωριμία, δηλαδή σπούδαζα τη δημοσιογραφία με ένα φίλο σου, δεν ξέρω τώρα πώς θα πας παλιά. Πες μου. Τον Κυριάκο τον Κίρτσο. Α, ήπιαμε την Κυριακή το πρωί στο Kingston Cafe, έχει φύγει από την πόλη, είναι ένας πολύ... Αγαπη... Είναι στην Έδεσα, είναι πολύ αγαπημένος φίλος και παρότι είναι μακριά... Αλλά εγώ δεν ακολούθησα το επάγγελμα, με φάγανε οι γυναίκες. Με φάγανε οι γυναίκες. Φίλε, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έχει πει ο George Best. Λέει, παιδιά, έκοψα λέει ο αλκοόλ, λέει, και τις γυναίκες. Άντε ρε, και ήταν λέει τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου. Ναι, το ξέρω. Κοίταξε, συνήθως λένε, πήγα να σπουδάσω αθλητική δημοσιογραφία ή πήγα να κάνω αυτή τη δουλειά, με φάγαν τα κυκλώματα, λένε. Εντάξει, και αυτό, εντάξει. Έτσι, πρόσεξε, πήγα να γίνω καλό. Το παίρνω που και που τηλέφωνο τα λέμε. Εξαιρετικός. Και κάτι άλλο. Τον αγαπώ και πολύ, τον αγαπώ πολύ και... Και εγώ τον αγαπώ. Μιλάμε τώρα 30 χρόνια φίλοι, έτσι, τις κρατάω τις φιλίες μου. Δεν έχει. Είναι εξαιρετικό παιδί και ήταν και κόσμημα στη δημοσιογραφία, φίλε. Ξέρω, βρε, αφού δεν υπάρχουν. Στη σχολή ήμασταν. Μπράβο. Τέτοια παιδιά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Τον υπεραγαπώ. Ναι. Έχω και ένα άλλο κοινογνωστό από το ραδιόφωνο, βέβαια τον ακούω συχνά. Εγώ είμαι από ΣΕΡΣ καταγωγή, αλλά τα τελευταία 30 χρόνια μένω Θεσσαλονίκη, ναι. Πολύχνη. Για πες. Δεν μου λες, αυτός ο Στελάρας. Ο Στελάρας με το σουβλατζίδικο. Ναι. Αδερφός. Δεν τον, αδερφός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Το παιδί είναι από πιο πιστού. Μια φορά τον είδαμε. Πού έχει το σουβλατζίδικο στη ΣΕΡΣ να το βρούμε. Γιατί εγώ έμενα, αλλά πολύ παλιά. Θέλω να σου πω και μια ιστορία. Αύριο το πρωί που θα βγει, ή δεν ξέρω αν ακούει τώρα, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, μεσημέρι είναι λίγο δύσκολο για το σουβλατζίδικα. Αύριο το πρωί που θα βγει θα του πω: θέλω να με πάρεις τηλέφωνο Όξο. Που Όξο μπορούμε να πάρουμε. Γιατί στον αέρα τώρα να πει είμαι τάδε, ξέρω εγώ, Χατζηγραβατίδη 52α κτλ. Μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Κοίταξε, θέλεις να σου πω μια ιστορία τώρα ή είμαστε. Είμαστε λίγο στριμόκολα γιατί περιμένουν 4 γραμμές. Θα πάρεις και αύριο όμως, το υπόσχεσαι. Το ξέρω ότι θα μ' αρέσει. Έτσι, το ξέρω ότι θα μ' αρέσει. Δεν θα προλάβω τώρα να πούμε ιστορία. Θέλω να με πάρεις και αύριο. Θα την κάνω γρήγορα. Άντε, πες την γρήγορα. The short version. Κοίταξε να δεις, εγώ 86-80. Είμαστε περίπου ίδια ηλικία, 47 χρονών είμαι εγώ. Α, μάλιστα. Τα είτε τα μάτς του ΠΑΟΚ. Μπράβο, έβγε, τέλεια. Κοίταξε να δεις τώρα. 1986, εγώ σέρεσα εμένα τότε. Ήμουν στατικό του Πασαραϊκού. Άκου να δεις τώρα. Άκου. Έπεσε εκείνη τη χρονιά ο Πασαραϊκός, είχε ανεβεί αλφα εθνική. Με καραντινίδι. Αϊβαζίδη, Αριτζή, Σοφιανόπουλο, Αναστασιάδη, Σάγκη Αναστασιάδη. Μολακίδη. Δεν το θυμάμαι. Όχι, τέρμα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Πάμε. Αυτούς τώρα, τέλος πάντων. Εγώ, τέλος πάντων, μας είχα βάλει μέσα στο γήπεδο να κάνουμε κάτι εκδηλώσεις κατά της βίας και ξέρω εγώ και παίζω με τον Ολυμπιακό το παιχνίδι αυτό. Ακούς? Ακούω, ναι, βεβαίως. Ναι. Άκου να δεις. Τώρα στην καταπακτή κάτω, την ώρα που εμείς κάναμε αυτές τις εκδηλώσεις και μπαίναμε, αυτή ήταν κάτω και στην καταπακτή για τους φιλοξενούμενους. Α, Στόπουλος, Μητρόπουλος. Ναι, αχ, Λεβέντης. Λεβέντης. Πουθήθηκε. Ναι. Και μας βάζουν τώρα, μας παίρνουν από εκεί πέρα που κάναμε τις εκδηλώσεις αυτές και μας βάζουν τώρα να μπούμε από εκεί πέρα μέσα, να βγούμε έξω. Αυτή εκείνη την ώρα βγαίνανε. Ναι. Και βλέπω, ήμουν τελευταίος εγώ στη σειρά. Και τελευταίος, πρώτο τελευταίος ήταν ο Μητρόπουλος, θα πούμε, αυτό το να το βλαστάρι! Ναι. Και την ώρα που βγαίνανε αυτοί, μπαίναμε εμείς, τον τραβάω μια χλέπα. Για να, αυτό τώρα δεν είναι περίπου η τιμή. Εντάξει ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις τι, με είχε τσαντήσει πολύ να πούμε. Και το λέω 4 θα πάρει. Εκείνη τη χρονιά είχε φάει 4 ο Ολυμπιακός, είχε φάει και ο ΠΑΟΚ 4. Εκεί στις αίρες έφαγε και 6 φίλε εκείνο το γήπεδο. Δηλαδή, ναι, με τον Πασαραϊκό σου λέω. Με το Πασαραϊκό. Τώρα δεν μπορώ να σε σώσω. Να πω ότι τον έφτιαξε για να μην το ματιάσεις που λέμε φτούσου να μην σε ματιάσω, παλικάρι μου. Ναι, να φτού μη σε ματιάξω, Αναστόπουλος, τέλος πάντων. Τέτοια δεν είναι, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά τώρα. Μην περιμένεις να σε επιδοκιμάσω. Δεν είναι, δεν είναι. Να μην το ματιάξουνε, ας πούμε. Σε σώζω! Τώρα κοιτάει πίσω και προσπαθεί. Και μετά ξέρεις, τι του λες. Μετά ξέρεις τι του λες. Φιλέ, είσαι φτιστός ο Μητρόπουλος! Τέλος πάντων, το παλικάρι ήταν και ψηλό, αψηλό να πούμε. Έφτασες, έκανες και άλμα ή είσαι στο ύψος του. Με άλμα την έκανες καμπυλωτή. Φιλιά, σε περιμένω και αύριο. Μου βγήκε εκείνη. Φιλιά πολλά. Έγινε, να σε γερός. Βεβαίως, θα χαρώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Ελπίζω να μας ακούει ο Κυριάκος. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
Ο χαμός, παιδιά μέσα. Αυτά. Ναι! Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Έτσι. Μας παίρνουν οι φίλοι μας από το Ανόβερο. Μας παίρνουν την ώρα της εκπομπής. Και live ο ήχος. Τον ακούω, πες. Μίλα τον. Πες τον αδερφέ. Εκπομπή κάνουμε, ρε. Εκπομπή κάνουμε. Τα ξέχασες τα ωράρια τα καινούρια. Αδερφέ μου, φιλιά στο Ανόβερο, φιλιά. Γεια, γεια. Έλα, πάμε, έλα. Έλα, χάρη. Yeah, έλα, χάρη μου, όλα καλά, όλα καλά. Έτσι. Δεν έχουν συνηθίσει οι φίλοι μας ακόμα για το 2-3. Ναι, είναι δηλαδή λίγο. Τόσα χρόνια. Εδώ εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει. Αλλά θα γίνει συνήθεια, ωραία. Ήδη. Δεν μπορώ να πω, λοιπόν, δεν έχω κανένα παράπονο. Για πες. Εγώ ήμουν από αυτούς που δεν είδα το μάτς. Θα μου πεις πώς έγινε αυτό. Δεν είδες το μάτς, ε. Δούλευα. Δούλευες, μάλιστα. Ακουγές. Εννοείται, διαπασόν. Φίλε, είναι ένα μαρτύριο αυτό, έτσι. Σκέψω ότι είναι οι πιο πολλοί από εμάς, δηλαδή 40+, μεγαλώσαμε με το ραδιοφωνάκι, έτσι. Είναι εμπειρία για μένα. Εγώ είμαι άνθρωπος της εικόνας. Φοβερό, φίλε, έρα σπορ. Ποιο έτσι, μιλάμε τώρα. Λίμπερα. Τι να λέμε, ναι, δεν μιλάω, μιλάω τώρα για 1980, τι λίμπερο, ναι, εννοείται λίμπερο, αλλά μιλάω ότι 1982-83 που ήρθαμε στην Ελλάδα και όταν δεν υπήρχε κάλυψη σε κάποιους αγώνες, ραδιοφωνάκι. Βέβαια, όταν έμπαινε γκολ στην Τούμπα, το ακούγαμε πριν πει ο άλλος, πάμε στην Τούμπα, έχει μπει γκολ εκεί. Έτσι, γιατί είμαστε δίπλα, είναι δίπλα τον Πατρικό. Ήσουν δίπλα γι' αυτό. Μάλιστα. Για πες ρε Χάρη. Λοιπόν, όταν αφορά το κομμάτι, δεν το είδα, είχα μόνο ήχο. Δεν είχα εικόνα. Ναι. Το μόνο που έχω να πω εγώ, όταν με το καλό το παλικάρι διαβαζέρνουν στο δικό μας το σπιτικό, το δικό μας, ναι. Θέλω να είμαστε τελείως αδιάφοροι, ρε παιδί μου. Σαν να μην υπάρχουν. Είσαι αλούτης με ούμλαουτ το ου. Αλούτης, δηλαδή, αλούτης. Πες το και γερμανικά, να το δούμε χαλάκια. Εγκόσα αλούτης, δούμε στο. Έλα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, βάζεις το χέρι μπροστά στα μάτια και λες δεν σε βλέπω. Δεν υπάρχεις, φίλε. Είναι νομίζω. Είσαι ο Πάτρικ Σουέζη στο Ghost που πάει ο φίλος του. Αφού έχει πεθάνει ο Πάτρικ Σουέζη, να τον παλαμουτιάσει την κόμενα εκεί με τους πυλούς, με τα αυτά, με τα βάζα και έτσι. Είναι με κοντό αγορέ μαλλί η Ντέμι Μουρ. Ανασταίνει και νεκρό. Κουνιέται και βαλσαμωμένο πουλί πάνω από τον τζάκι. Έλα μανάρι μου να σου δείξω εγώ τι μπορώ να κάνω με τον πυλό. Έτσι, και λαϊδάει. Και ο άλλος την κάνει μουχαμπέτη, κάνει μπάσιμο από με 4-3-3, ανεβάζει και τα μπακ του. Έτσι, και τον Πάτρικ Σουέζη δεν τον βλέπει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ο Πάτρικ Σουέζη. Αυτά. Μιλάμε για γελιότητα, μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα, για απόλυτο διασυρμό. Αυτό που έγινε. Χίλιες φορές να χάσω παρά να ξεφτυλιστώ έτσι. Αφήσατε έξω, τους αφήσατε τους παίκτες, τους κατεβάζετε. Σκέψου τι λέει ο Σφιντέρης και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μίλησε σε πολωνικό μέσο. Μίλησε λέει σε πολωνικά. Ο Ζίφκοβιτς μίλησε. Όλοι στις χώρες τους. Λοιπόν, αν είναι δυνατό. Δεν είναι διασυρμός που την πέσανε στον αξιωματούχο της UEFA. Δηλαδή υπάρχει δικαιοσύνη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Άσε τους δικούς μας, δεν περιμένω τίποτα. Θέλω, αν υπάρχει αυτό που λέγεται κυβέρνηση, ο απόλυτος παραδειγματικός. Παραδειγματική τιμωρία, γιατί μιλάμε για αξιωματικό της UEFA, μιλάμε για διαπιστεύσεις ανθρώπων. Αν έχεις διαπίστευση, δεν την παίρνει ποιος να είναι, φίλε. Ακριβώς, φίλε, κάνω το λίγο πιο δυνατά. Έτσι. Η μπάφια ακουστεί. Κατάπια και θα πνιγώ. Κρίμα. Είναι φυσικός ο ήχος. Δεν είναι ηχητικό. Μπρατσάκια στα και φωνατζή! Μπρατσάκια και κουλούρα! Και βατραχοπέλο! Όχι στα βαθιά, παιδί μου. Χάρη, δώσε μου τα τρία τελευταία ψοφία. 2-2-3. Μαγεύεις, φίλε! Σε χαιρετώ! Φιλιά! Ζουμουσούρε, τίποτα, ρε. Δεν μας πέφτουμε τίποτα, ρε. Κάτι τελευταίο. Να μας κάνουν πολλά τέτοια, γιατί μας φτιάχνουνε. Καλά, εννοείται, ρε, φίλε. Ψοφάμε. Τι, σοβαρά μιλάς. Φιλιά! Γεια σου, Χάρη. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, νέοι. Γεια σας. Γεια σας, φίλε μου. Καλώς το παιδί, ρε.
Να χαιρετήσω όλα τα πεντάγωνα κουκλάκια που είναι συντονισμένα σε ένα και μοναδικό λίμπερο. Το λίμπερο της καρδιάς μας. Πω φίλε, τι εισαγόγα έχεις κάνει. Τι ανεβαστικός που είσαι. Αγοράκι μου γλυκό, σε βλέπω πολύ και λαϊδάς, πολύ χαρούμενος ακούω. Τι γίνεται. Τι γιατί να μην είμαι, πρέπει να είμαι δυστυχισμένος, πρέπει να είμαι πεσημιστής, πρέπει να είμαι μαυρός. Έκανες, έχεις πάρει, έχεις τρία πρωταθλήματα, είσαι τρελαμένος, ηρεμήστε χαλαρώστε βραγόρια μου γλυκά. Παίζαμε με τον ταμπλούχο Ελλάδος, τον ταμπλούχο Ελλάδος παίζαμε και είχα 80-20 κατοχή. Τι γίνεται ρε μεσάνδρε, θα μας τρελάνετε για να είναι στον κόσμο τραγούρια μου, γλυκά μου αγόρια. Καταρχήν, γιατί νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι από το Χ. Πώς έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Έχει και μεγάλο βράσος. Αυτό λέω, γιατί. Ακούστε. Γιατί, μην παραμυθιάζεις εδώ με αυτό στα σταγούρια μου. Γιατί, γιατί. Ότι φέτος, γιατί νομίζεις ότι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το όνομά σου καταρχήν. Ήρθαμε στην. Το όνομά σου. Ήρθαμε. Ο Απόλλωνας είμαι. Απόλλωνας. Ήρθαμε στην κανονικότητα. Ναι, αγόρι μου. Αυτή είναι η κανονικότητα, έτσι. Ήρθαμε στην κανονικότητα, έτσι. Αγόρια μου, εξηγιαντές μου, εσείς. Τι γούστα έχουμε να βγάλουμε ακόμα μετά. Και πού είσαι. Κάτω. Κάτω γελάνε εδώ μεταξύ. Μην κοίτας εδώ πάνω εμείς που ζούμε καθημερινότητά μας και με τα φιλαράκια μέσα εδώ και κάνουν λίγο χαβά. Κάτω γελάνε και πέτρες. Ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι. Γιατί δεν βρέθηκε καρφία φίλε να φάει μια ανοιχτή χαρτοτενία για να γυρίσει το μάτς. Φιλιά. Πάμε επόμενος. Ναι. Γεια σας. Έτσι να πάρε να μας φτιάχνετε διάση. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Μιλήστε μας κι εσείς. Ο τελευταίος μπορεί το διάλειμμα. Ναι. Έλα Κωστίκα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Έτοιμος. Θα παίξουμε. Ναι, πείραμα, λέω προετοιμασμένος. Έτσι σας έβαλα, σήμερα έτσι. Έκανα και ένα ριφρέσι λίγο παίχτες, τέτοια είναι λίγο πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις. Αλλά μην με βάλεις καλά. Πανεύκολο ρε, πανεύκολο. Αντίστροφη μέτρηση. Την ακούς. Έτσι για να σε ακούσω. Έξω από το Καραϊσκάκης. Τι δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε η αγκαλιά τους. Περίμενε! Multiple choice θα σου βάλω! Δεν άνοιξε η αγκαλιά τους? Δεν άνοιξαν τα λουλούδια την άνοιξη να καθίσουν οι μέλισσες? Δεν άνοιξε μύτη? Δεν άνοιξε βιβλίο και πήγε αδιάβαστος? Ή μήπως δεν άνοιξαν οι κάμερες και οι μπάρες? Η πόρτα, η καγκελόπορτα και οι μπάρες. Και οι κάμερες. Πολύ δυνατός, πολύ διαβασμένος, αποθεώνεσαι. Από τις Playmates, τα κορίτσια. Γιατί είδα χθες τη δίκη της Δευτέρας και χθες με το... και το ευχαριστήθηκα. Ο φίλος νομίζει ότι είμαστε χαρούμενοι ο πριν, επειδή ήρθε χει το μάτς. Δεν άκουσε την εκπομπή τη Δευτέρα που είμαστε αναχωρημένοι, που τους αφήσαμε 2 βαθμούς γιατί στο δεύτερο κάτσαμε και δεν παίξαμε. Έκατσε η ομάδα αυτό. Αυτό πιστεύω, γιατί τους κάναν ψυχολογικό πόλεμο, αυτό πιστεύω. Που είδες ο άλλος ο αθλητιάρχος που έλεγε ότι συνήθως χάνουν αυτοί που τρώνε τον το ψυχολογικό πόλεμο, αυτά, δημοκρατία και δεν τέτοια. Έχασα παρόλα αυτά. Δεν έχασα. Κωνσταντίνε, ναι. Δώσε μου τα 3 τελευταία ψοφία να πάω για διάλειμμα. 983 Κωστή μου. 983. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Έγινε, φιλιά, έγινε. Φιλιά. Ο Κάρα μόνο. Πάμε ξανά για το αίτη του. Φιλιά. Έτσι είναι. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ. Ήτα δεν υπάρχει στην αλφαβήτα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Είστε εδώ, είστε συντονισμένοι. Έρχεται ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής Φόρτσα, να πούμε πολλά. Να παίρνετε και εσύ που πήρες πριν, Απόλλωνα, να παίρνεις, να κάνουμε διάλογο. Δεν πειράζει. Έτσι, αλλά να λέμε σοβαρά πράγματα, όχι σοβαρά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε έτοιμοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα. Έχουμε αφήσει από χθες εκκρεμότητα, δεν προλαβαίνουμε με τα πολλά θέματα να συζητήσουμε τα αγωνιστικά του ντέρμπι, εφόσον μας το επιτρέψει και η κινητή τηλεφωνία, να έρθουμε σε επαφή με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Θυμίζω ότι στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε τη σακούλα κρέατα που είπαμε από το κρεοπωλείο μας. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο, που περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά σήμερα, γιατί άμα καταπιαστούμε πάλι με τα άλλα, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, πιστεύω. Θέλεις εσύ ό,τι επιθυμείς, ό,τι αγαπάς. Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Κόντρα στα όσα συμβαίνουν, είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και να μιλάμε γενικότερα για τον ποδόσφαιρο. Παρά το γεγονός ότι στον Πειραιά κάνουν
ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι περνάει από το χέρι τους και να ζητάμε για άλλα θέματα. Οπότε εμείς θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο με πολύ έτσι προσοχή, γιατί δυστυχώς το άθλημα, το προϊόν, το έχουμε διαλύσει τελείως. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις μας, θεωρώ, να φροντίσουμε για να αλλάξει αυτή η εικόνα που επικρατεί γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο όχι μόνο στη χώρα, εντός συνόρων, αλλά και εκτός συνόρων, γιατί η εικόνα είναι κάκιστη. Κάκιστη. Και ο μόνος που δεν έχει ευθύνη γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ο μόνος που δεν έχει ευθύνη γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Όταν μιλάει, Κώστα μου, πριν από λίγο ο Σφιντέρσκι σε πολωνικά μέσα και λέει όλο αυτό που έζησε, αυτές οι δηλώσεις και του Ζίφκοβιτς στα μέσα στις χώρες τους κάνουν το γύρο του κόσμου. Περιμένουμε να δούμε κάτι, μια αντίδραση. Ναι, δεν είναι ευχάριστο αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι γεγονότα όσα καταγγέλουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, γιατί αντιστοίχως μίλησε και ο Ζίφκοβιτς σε μέσα της Σερβίας. Κάνουν ήδη τον γύρο του κόσμου τα γεγονότα. Δεν μιλάμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες ή για δημοσιογραφικές απόψεις. Μιλάμε για γεγονότα τα οποία καταγράφηκαν από τους... Ναι, τα οποία καταγράφηκαν και σχολιάζονται από τους ποδοσφαιριστές. Φαντάζομαι ότι θα παρομοιάζουν την ποδοσφαιρική Ελλάδα με την ποδοσφαιρική Ουγκάντα. Και ξαναλέω, δεν έχει ευθύνη γι' αυτό ο ΠΑΟΚ. Εννοείται πως όχι. Λοιπόν. Και η απόπειρα που γίνεται σε κάποια site, σε κάποια πρωτοσέλιδα, να εξομοιώσουν, να εξισώσουν, να είναι, δηλαδή πραγματικά είναι θλιβερή. Τα βάζουμε όλα... Είδα σήμερα το πρωτοσέλιδο της Live Sport και πραγματικά οργίζομαι ώρες-ώρες με αυτά που διαβάζω και με αυτά που συμβαίνουν. Δεν έγινε η συνάντηση με τους επιτελείς της FIFA και της UEFA λόγω της συμπεριφοράς του Ολυμπιακού και Καραϊσκάκης, λέει, και τον SMS προς τον Μαντιανάκη με τον ΠΑΟΚ. Με τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Εδώ έχουμε επίθεση και προφυλακισμό, λένε οι πληροφορίες, δεν ξέρω αν είναι αληθινός, του Χούμπελ στο στάδιο Καραϊσκάκης, δηλαδή ενός επιτελικού στελέχους της UEFA και της FIFA στην Ελλάδα, και το άλλο είναι μια κόντρα του ΠΑΟΚ με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η UEFA και η FIFA για το τι πρόβλημα έχει ο ΠΑΟΚ με τον Αβγιαννάκη ή ο Αβγιαννάκης με τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή μιλάμε τώρα για παραλογισμούς. Δηλαδή, εντάξει, οκ, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη επικοινωνιακών τρίκ, αλλά αυτά μειώνουν και την νοημοσύνη των αναγνωστών. Το αν ο ΠΑΟΚ με τον Αβγιαννάκη είναι σε κόντρα, τι σχέση είναι η FIFA και η UEFA? Δηλαδή, δεν αναγνωρίζει πολιτικά πρόσωπα η FIFA και η UEFA. Δεν αναγνωρίζουν. Και το γεγονός ότι είναι συνομιλητές με τον Υπουργό στην Ελλάδα είναι κατά παράβαση του κανόνα. Η UEFA και η FIFA γνωρίζουν μόνο την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τη διοίκηση δηλαδή της ΕΠΟ. Και την διοίκηση κάθε ομοσπονδίας μέλους της. Δεν κάθονται να συζητούν με τους υπουργούς. Ούτε και τους ενδιαφέρει αν υπάρχει τρόλιο μεταξύ ΠΑΟΚ και Αβγιαννάκη, και αν αντάλλαξαν SMS ο Αβγιαννάκης με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΟΚ, Χρυσόστομο Καγκάτσι. Και τι κατάλαβα. Τι σχέση έχει αυτό, φυσικά? Στη ζυγαριά τα βάζουν, αλλά και πάλι στην τραμπάλα. Είναι αστείο, δεν είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Δεν προσήλθαν οι επιτελείς της UEFA και της FIFA χθες στη συνάντηση και έμεινε διαμαρτυρία για την επίθεση που δέχτηκε ο Χούμπερτ του Καραϊσκάκης. Και ξαφνικά βλέπουμε ότι να λέει έγινε και κόντρα ΠΑΟΚ και Αβγιαννάκη. Τι σημασία, τι σχέση έχει η UEFA και η FIFA με την ιστορία ΠΑΟΚ και Αβγιαννάκη? Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει θέμα με τον Βασιλιάδη και με τον Κουντονή. Πόσο τη νοιάζει τη ΦΙΦΑ και την ΟΕΦΑ τι κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Υπουργό Πολιτισμού, με τον Υπουργό Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης? Τώρα είναι τρελά πράγματα δηλαδή. Πραγματικά υποτιμούν την νοημοσύνη των Ελλήνων με κάποιες τέτοιες ιστορίες. Και όλο ξεκίνησε, όλη η φάση ξεκίνησε από την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την υπηρέτηση της επικοινωνιακής εικόνας του Αβγιαννάκη. Η χθεσινή ανακοίνωση αναφέρει και αυτό. Τι κατάλαβα? Ο ΠΑΟΚ με τον Αβγιαννάκη μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε συζήτηση και σε οποιαδήποτε κόντρα χρειαστεί. Πόσο δεν ενδιαφέρει την UEFA? Φυσικά. Τι σχέση γι' αυτό με το να χτυπάνε παίχτες και να προπυλακίζουν αξιωματούχους έξω από το γήπεδο? Είναι τελείως άλλα πράγματα. Άλλα. Απλά... Μα είναι φοβερό, είναι βάναυση υποτίμηση της νοημοσύνης των αναγνωστών και των φιλάθλων να λέμε ότι μπορούν να ενδιαφέρεται η FIFA για το ένα χιλιόλυμα πάνω από τον Αβγιαννάκη. Είναι τον προηγούμενο υπουργό με τον επόμενο.
Αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα διορισμένα, τοποθετημένα, εκλεγμένα μεν από τους Έλληνες, αλλά διορισμένα από τον Πρωθυπουργό για την κυβέρνηση. Τι σχέση έχει η UEFA και η FIFA? Για να αναγνωρίσουν κάτι άλλο πέραν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συνομιλούν, ξαναλέω, με τους υπουργούς στην Ελλάδα, μόνο και μόνο στην προσπάθεια να φτιάξει η κατάσταση, να αλλάξει η εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κώστα μου, αυτό θα λέγαμε τώρα πάλι. Για οτιδήποτε άλλο πιστεύω ποδόσφαιρο. Ναι. Μια φορά μου είχε βάλει στην έκθεση την Πέμπτη Δημοτικού το εξής. Θέλουμε την το θέμα ήταν το handball. Λοιπόν, και έγραψα. Το handball είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Το οποίο ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Έτσι κάνουμε και εμείς τώρα. Ναι, αλλά δεν γίνεται, Κώστα μου. Δεν γίνεται. Βλέπετε, και τώρα το άλλο που ήθελα να συζητήσουμε είναι μήνυση κατά Τζίλου και αστυνομικών από το δράστη της επίθεσης. Δηλαδή, κάνει μήνυση. Εδώ υπάρχει κάτι. Γίνεται, ρε παιδιά. Το οποίο δεν μπορέσαμε από την ώρα που το διάβασα. Έτσι λίγο προσπάθησα να το ερευνήσω. Δεν μπορώ να πιάσω το αποτύπωμα της υπόθεσης αυτής. Δεν θέλω να σχολιάσω με την έννοια ότι δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει λογική καμία. Δεν ξέρω πού αποσκοπεί. Ο φερόμενος ο δράστης παρουσιάστηκε μόνος του με τον δικηγόρο του. Ναι. Τώρα, κάποιο τρίκ υπάρχει, αλλά λέω, Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι το σκεπτικό, ποια είναι η τακτική που έχει επιλεγεί από τους φυσικούς και ηθικούς αστρογούς αυτής της υπόθεσης, της επίθεσης, δηλαδή στο Θανάση Τζίλο. Θα πρέπει να περιμένουμε, δεν πρέπει να γίνει σχολιασμός πέραν του ότι θεωρώ πως πρόκειται περί επικοινωνιακού τρίκ ή τρίκ αν όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα, τρίκ για να θολώσει λίγο τα νερά αυτής της υπόθεσης. Πέραν τούτου δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν γνωρίζω κάτι άλλο, δεν προκύπτει κάτι άλλο από τη μέχρι τώρα έρευνα των ορών που μεσολάβησαν από την ενημέρωση που είχαμε για την μήνυση σε βάρος του Τζίλου. Μπορεί να μηνυθεί το θύμα μιας επίθεσης. Δεν ξέρω. Άλλη μια ελληνική πατέντα θα είναι. Θα δούμε. Μάλιστα. Ας βάλουμε τελεία εδώ. Να πάμε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Το έχουμε τόσο ανάγκη. Ο ΠΑΟΚ έφυγε ναι μεν και πες μου αν συμφωνείς σε αυτό. Έφυγε μεν αίτητος από το Καραϊσκάκης, αλλά μας έμεινε μια γεύση τέτοια ότι θα μπορούσε, αν είχε μια εμφάνιση όπως το πρώτο ημίχρονο, να πάρει το παιχνίδι και να φύγει και νικητής. Θα ήθελα να το σχολιάσω, ναι. Ο καλός ΠΑΟΚ του πρώτου ημιχρόνου αντιμετώπισε τον κακό ΠΑΟΚ του δεύτερου ημιχρόνου και αναδείχθηκε ανισόπαλο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήταν στο παιχνίδι κακότερος των περιστάσεων. Το πρώτο ημίχρονο ήταν παράσταση για ένα ρόλο με πρωταγωνιστή τον ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τρέματά του. Κάτι ανάλογο έκανε και στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ και εκεί βέβαια ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή και εμφαντική η εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Και το Καραϊσκάκης όμως ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε καθόλου και πρέπει να σημειωθεί. Νομίζω ότι αν δεν χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτοκτόνησε, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ τακτικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλός. Το 4-5-1 με τον Μπίσεσβερ αριστερά έδωσε τη δυνατότητα, στέρισε από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να κρατήσει την μπάλα, στέρισε από τον ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να είναι δημιουργικός και παραγωγικός, δίνοντας παράλληλα στον Ολυμπιακό τη δυνατότητα αυτοπεποίθηση και ψυχολογία να βγει, να επιτεθεί, να χάσει ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ σε μόνιμη θέση άμυνας, χωρίς να μπορεί να κρατήσει την μπάλα, να δώσει ανάσες, να υπάρξει επιθετικό transition, να διεκδικήσει κάτι στο παιχνίδι με ελάχιστες εξαιρέσεις προς το τέλος, άφησε τον Ολυμπιακό να είναι πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι η ευθύνη είναι στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν μπορούσε να βγάλει αντίδραση στο πρώτο ημίχρονο, λόγω του γεγονότος ότι ο ΠΑΟΚ πήρε όλο το πλάτο στο γηπέδο και δεν έδωσε δικαιώματα για να πιεστεί η περιοχή και η αιστεία του Ζήφκοβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε αυτό το 4-5-1, είδαμε τον Μπίσεσβαρ μακριά από την μπάλα, είδαμε τα ΧΑΦ να έχουν έτσι πιο αμυντικογενή προσανατολισμό
Ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα, πίεσε, έχασε ευκαιρίες, σοφάρισε και θα πρέπει το γεγονός ότι και στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ, και στο Καραϊσκάκη και τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος για ένα ημίχρονο και δεν κέρδισε, δηλαδή δεν κατάφερε να είναι καλός στο σύνολο του αγώνα, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά ο Άμπελ Φερέιρα και να δώσει κάποιες λύσεις. Για παράδειγμα, ΠΑΟΚ είναι μεν πρώτος. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι πρώτος με 4 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάρουμε το βαθμολογικό πίνακα σήμερα ως έτσι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος γιατί κερδίζει όλα τα παιχνίδια πριν τον ντέρμπι. Έχει 3 ισοπαλίες με 2-2 στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, με τον ΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, με τον Άρη στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό 1-1 στο Καραϊσκάκης. Άρα στα ντέρμπι θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Θέλει μια άλλου είδους διαχείριση από τον Φερέιρα για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και τα λεγόμενα ντέρμπι του πρωταθλήματος της Super League. Γιατί χωρίς νίκη στα ντέρμπι καταφέρνει και είναι πρώτος, γιατί κερδίζει όλους τους μικρούς αντιπάλους. Είναι σημαντικό. Ωστόσο φυσικά, σημαντικό φυσικά είναι... Τρεις πόντες και εκεί όμως, ναι, ναι. Ναι, σημαντικό είναι να αρχίσει να κερδίζει και τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ στη φετινή περίοδο. Γιατί έχει 4 παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρη που τελείωσαν ισόπαλα. Ναι, μεν δεν κάνει και διατηρεί αυτό το φοβερό σερί το αίτητο, αλλά δεν έχει κερδίσει. Θα πρέπει να είναι διαφορετική η εικόνα του ΠΑΟΚ, η αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο στα παιχνίδια αυτά με τα λεγόμενα ντέρμπι. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ντέρμπι. Ναι, είναι ντέρμπι. Δηλαδή θα πρέπει να μην έχουμε τέτοιου είδους νοοτροπία. Είναι ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, έχει βαριά φανέλα. Αυτά δεν αλλάζουν επειδή σήμερα η θέση στο βαθμολογικό πίνακα είναι διαφορετική. Ο Παναθηναϊκός, τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε είναι Ολυμπιακός. Δηλαδή οι ομάδες βγάζουν κάποιες στιγμές αντίδραση. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Ναι. Δεν είναι ότι τελείωσαν. Ο Άρης είναι μια ομάδα που επίσης στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίδραση. Θέλει αποτέλεσμα. Δεν παίζουν μπάλα τα ρόστερ, ούτε η αξία των παιχνιδιών. Είναι παιχνίδια, ακριβώς. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουν προσοχή και ο ΠΑΟΚ, από τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα παιχνίδια κάτι λείπει. Αυτό το κάτι πρέπει να το βρει ο Πορτογάλος και να έχει η ομάδα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και νίκες και σε αυτά τα παιχνίδια, τα χαρακτηρισμένα παιχνίδια τέρμπι. Μάλιστα. Κώστα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και έχοντας σαν σταθερά ότι ο προπονητής αποφασίζει, σε ρωτάω το εξής. Θα έβαζες το Βιερίνη έστω και ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο? Όχι. 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 Ο λόγος? Όχι, δεν τον έβαζα. Αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ εκείνη τη στιγμή, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ήταν διαφορετικά. Εγώ θα πω ότι οι επιλογές του προπονητή έχουν ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Εκείνη την ώρα, κάτι ήθελε ο Φερέιρα από τις αλλαγές του. Εγώ θα πω ότι έγιναν καθυστερημένα. Δεν βοήθησαν τον ΠΑΟΚ οι αλλαγές. Και αυτό γιατί άργησε, δεν είχε γρήγορα αντανακλαστικά ο Πορτογάλος στην εξέλιξη του αγώνα. Λοιπόν, τώρα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση για το αν ξεκίνησε ο Βιερίνια ή για το ότι δεν μπήκε αλλαγή ο Βιερίνια. Μπήκε, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, πάντα υπάρχει. Είναι ένα κεφάλαιο. Οκ. Ο Βιερίνια είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο. Λοιπόν, ο οργανισμός του ΠΑΟΚ θα πρέπει και πρέπει και το κάνει, πρέπει να τον προστατεύσει. Δεν είναι ο Βιερίνια ένα ρομπότ που μπορείς να το πετάξεις μέσα και να αλλάζει τα πάντα. Έγινε αυτό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Ναι. Τι πάει να πει, θα γίνεται συνέχεια. Ναι. Ο Βιερίνια θα αποτελέσει το βασικό στέλεχος της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να είναι υγιής και για να αγωνιστεί και να ανεβάσει ένταση τα παιχνίδι του όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Λοιπόν. Είναι και το μάτς αυτό, είναι ειδικός ειδικών παιχνίδι αυτό και γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Οπότε το γεγονός ότι έμεινε έξω έχει σχέση με το πλάνο του προπονητή, τι ζητούσε εκείνη την ώρα βάζοντας τον Άκπον, βάζοντας τον Μπέλκα
Είχε κάποια πράγματα στο μυαλό του. Τώρα το ότι δεν βγήκαν είναι ένα άλλο. Είναι το Μαουρίσιο, ναι. Δεν το βοήθησε. Εγώ, ας πούμε, το Μαουρίσιο δεν τον έδωσε σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχε κάτι να προσφέρει ο Μαουρίσιο. Ναι. Εκείνο, σε εκείνο το χρονικό σημείο και με το σκορ 1-1. Αλλά αυτά είναι τελείως υποκειμενικές. Τελείως. Ο προπονητής είχε ένα πλάνο. Εγώ, κρίνοντας τον, λέω ότι θα έπρεπε να βγάλει αντίδραση από τον πάγκο. Θα προσπαθούσε να κάνει μια κίνηση από τον πάγκο νωρίτερα. Γιατί έβλεπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να δημιουργήσει, δεν μπορούσε να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Την έχανε εύκολα, δεν ήταν δημιουργικός. Ναι. Τώρα, το ποιος θα βάλει, αυτό είναι θέμα προπονητή, κάτι έχει στο μυαλό του πάντα. Εννοείται. Εμείς μπορούμε να το κρίνουμε τον υστέρων. Δηλαδή θα μπορούσε στην φάση ο Πέλκας να σκοράρει και να λέγαμε χρυσή αλλαγή του Φερέιρα. Αυτό θα λέγαμε. Δεν πώς θα γίνει. Ή να κάνει μια κόντρα ο Άκομ και να πούμε μπράβο, το σκέφτηκε, το διαχειρίστηκε κτλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι άρχισε να κάνει αλλαγές. Κακώς κράτησε τον πίσω. Κακώς έβαλε τον πίσω σε τα αριστερά. Κακώς τον κράτησε τόσο πολύ στο παιχνίδι. Ναι. Αλλά, οκ, είπα ότι αν το παιχνίδι τελείωνα, σκόραρε ο Πέλκας και γινόταν το 1-2, τώρα θα λέγαμε για το μαγικό κοτσάρισμα του Φερέιρα. Το μαγικό ραβδί και τα λοιπά. Γενικότερα να είμαστε λίγο πιο ήπιοι και πιο ήρεμοι στις κρίσεις μας, ώστε να μην αδικούμε ή να μην υπερβάλλουμε. Δηλαδή, ούτε προς το θετικό. Χωρίς να το αξίζουν να δίνουμε, να δίνουμε credit, ούτε και να αφαιρούμε όμως, ούτε και να κρίνουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει τη δει. Ναι, ναι, μάλιστα. Γι' αυτό και είπα για το Βιερίνιο, είναι ότι γίνεται πολύ κουβέντα. Εντάξει, το καταλαβαίνεις. Σύντομα, βέβαια, μας την κάνουμε την ίδια με το Βιερίνιο, ή δεν ασχοληθεί ο κόσμος του Πάκου με το Βιερίνιο, με ποιον ασχοληθεί. Είναι και όσα προηγήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ασχολήθηκαν μαζί του, που ίσως ο κόσμος περίμενε ότι θα τον βάλει για να δείξει μια αντίδραση, ότι θα βγάλει εγωισμό. Αλλά αυτά είναι κουβέντες που κάνουμε μεταξύ μας, έτσι. Ναι. Δεν είναι ο Διερήνια. Έχει γυρίσει ένα μήνα νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Δεν είναι έτοιμος ο παίκτης για να τον έχεις σαν ομάδα και σε μάκρος. Δεν είναι έτοιμος για ένα παιχνίδι. Δεν ήταν έτοιμος για ένα παιχνίδι. Υψηλής έντασης. Και δεν το θέλουμε για ένα μάτς. Δεν το θέλουμε για ένα μάτς. Δηλαδή δεν ήταν ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας. Δεν ξέρω τι γίνει, έγινε. Δεν έγινε και τίποτα. Ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι. Ένα παιχνίδι, πραγματικά είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή αν τελείωσε ισόπαλο, δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι ακριβώς. Αν ο ΠΑΟΚ έχανε, πάλι θα έλεγα ότι δεν άλλαξε τίποτα. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε με δεδομένο ότι έχει τον Ολυμπιακό στον δεύτερο γύρο σου, θα έλεγα ότι κάτι άλλαξε. Μάλιστα. Η νίκη του Ολυμπιακού και η ισοπαλία δεν θα άφηναν την εικόνα ίδια. Η νίκη του ΠΑΟΚ θα άλλαζε την κατάσταση, γιατί επαναλαμβάνω έχει το δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι. Θα έχουμε και αύριο το ραντεβού μας, το καθημερινό, να συζητήσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σου. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερ. Να σε καλά, να σε καλά, Κώστα. Αυτά λοιπόν, το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μαριλής, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 39. 22! Το 22 η Μαριλής. Η Μαριλής λέει το 22, το 22, το 22. Το 22 είναι ο Βασίλης σε 5.47. Βάλεμε για τα κρέατα. Πηγαίνεις και παίρνεις τα κρεατάκια σου, Ανδρέα Παπαδρέου 125, στη Νεάπολη. Ευχαριστώ και σήμερα για τη μαζική συμμετοχή και το πρωί και το μεσημέρι. Εδώ είμαστε, θα είμαστε και αύριο. Μην ξεχνάτε, Ψητοπολείο Αθηνά, εκλεκτά πεντανόστιμα πράγματα, κάθετος στην πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, πίσω από τον ΟΤΕ. 600-655 τη Λιβεριά, με κλεκτά κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, άρα ξέρετε τι τρώτε, γι' αυτό και γίνεται χαμός, γι' αυτό και γίνεται προσκύνημα, γι' αυτό και γίνει στέκη σε λιγότερο από 2 μήνες. Και βέβαια, Κλιμάρτ και Κλιμάρτ Home, ψήξη και θέρμανση και ηλεκτρικά στη Γραβιά 67, δώρο μήνα, καταπληκτικό και υπέροχο το κλιματιστικό, το οποίο θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα, ένα κλιματιστικό 12 BTU inverter αξίας 400 ευρώ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται Γιώργος Αγόρας, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8 πρώτα ο Θεός. Bye, 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 bye!